Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε εδώ πέρα στην Bindox Arena στην Καλυθέα και στα πλαίσια της συνέντευξης του Steve Moxon και του σεμιναρίου που δίνει εδώ πέρα. Καλούμαστε να πάρουμε και μερικές δηλώσεις από τον Ντένις, έναν από τους καλύτερους αθλητές της κατηγορίας του, ο οποίος ψάχνει αγώνα και είναι εδώ πέρα και μέσω του fightsports.gr θέλει να κάνει τις προκλήσεις του. Ντένις. Καλησπέρα σας. Θέλουμε να πούμε ότι προκαλούμε όλους τους προαθλητές της Ελλάδας βαρέων βαρών, όποιος θέλει, να μοιραστεί το ρίγκ μαζί μου και να δεχτεί τα χτυπήματα, ο πρόσδεκτος. Μη κάνει, μη λέει όμως ότι είναι καλύτερος και να κάνει συνέχεια πίσω. Δάσκαλε, και δύο λόγια από εσάς. Σαφώς, από ό,τι καταλαβαίνετε, έχουμε ανέβει κατηγορία. Πήγαμε πια πλέον στο βαρέων βαρών, επειδή εγώ έχω σταματήσει και είπα ότι πρέπει να κάνουμε χώρο, όπως έχω πει σε μια προηγούμενη συνέντευξη, πρέπει να κάνουμε χώρο για τους καινούς αθλητές. Βεβαίως και αυτό ήταν ένα από τους στόχους μου, να αφήσω χώρο για τον Ντένις, που είναι αθλητής μου, είναι από 12 χρόνια αθλητής μου. Βεβαίως και θα είναι στη θέση μου και βεβαίως θα καταρρίσουμε ό,τι βαρέων βαρών υπάρχει στην Ελλάδα. Και βέβαια με προσδοκίες προς το να βιώνουμε εξωτερικό και να παίξουμε έξω. Αλλά προς το παρόν, όλοι αυτοί που λέγονται εδώ πρωταθλητές βαρέων βαρών και την έχουν δει από κάποιες διοργανώσεις ότι είναι τα star, θα το αποδείξουμε ότι δεν είναι έτσι. Όποτε θέλουνε, περιμένουμε να μας πούνε σε ποια διοργάνωση και φύγαμε. Τώρα, αύριο το πρωί, μετά αύριο, δεν μας νοιάζει. Και σε 5 λεπτά παίζουμε. Δάσκαλε, υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο όνομα που θα θέλατε? Είναι πολύ γνωστά να πούμε, γιατί είμαστε και πολύ λίγοι στο βαρέο βαρό. Είμαστε, κακώς το λέω, είμαστε, γιατί πια πλέον εγώ δεν είμαι. Είναι 2-3 στόχοι μας αυτή τη στιγμή. Στοφορίδης, Βράγκλερ, Τζόρος. Ποιος άλλος είναι στο βαρέο βαρό, δεν γνωρίζω και κανέναν άλλο. Α, ναι, και Αγγελής. Και Αγγελής, ναι. Άμα θέλει, όποτε θέλουν, εδώ είμαστε. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.